Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Και εγώ, Ελίζα, για τη φιλοξενία. Να πούμε λοιπόν ότι στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο θα βρεθείς με πολύ καλούς φίλους, έτσι, και εξαιρετικούς ομιλητές, όπου θα μιλήσουν για το βιβλίο. Είναι το καινούριο βιβλίο. Είναι το 8ο βιβλίο, κατά σειρά. 8ο, ε. 8ο. Θυμάμαι, από το πρώτο τα λέγαμε, φτάσαμε στο 8ο. Είδες, ξεκίνησε με το, όταν το τρένο φεύγει και το τρένο προχωράει. Προχωράει ακριβώς. Να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για την εκδήλωση του Σαββάτου. Βεβαίως. Για πες μας, τι θα παρακολουθήσουμε. Θα είναι στην ουσία η κλασική παρουσίαση, αλλά θέλουμε, θα έχει μια ξεχωριστή νότα. Δεν έχουμε αποκαλύψει ακόμα τις εκπλήξεις. Περίμενες να τις εδώ για να τις πεις. Όχι, δεν θα το πω. Ελπίζω αυτό να υπονοείς. Όχι, θα το αφήσω στους καλεσμένους. Είναι κάτι διαφορετικό. Το μόνο που θα σου πω ότι δεν θα υπάρχει κείμενο αυτό που λέμε, διαβάζουμε κάποια κείμενα, θα υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα, ενδιαφέρον ακούγεται. Σίγουρα εννοείται ότι θα κανονίσουμε μια άλλη συνάντηση για να προβάλλουμε και την επόμενη δουλειά που θα υπάρχει σε συνδυασμό με το βιβλίο. Οπότε κλείνουμε ένα ραντεβού. Και τώρα θες να... με ξέρεις τόσα χρόνια και τόσο καλά. Θέλεις να πιστεύεις ότι εγώ θα σε αφήσω να φύγεις χωρίς να μου πάρω έστω και ένα στοιχείο από όλα αυτά που λες? Ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο είναι ότι θα έχουμε ένα συνδυασμό εικόνας και ήχου μέχρι εκεί. Ωραία. Εντάξει, αυτό μου αρέσει. Κρατάω αυτό. Θα ανανεώσουμε στο τέλος. Είναι μια διαφορετική παρουσίαση. Με τιμούν βέβαια και η Νατάσα Ιράγιου και η κυρία Κορινθίου, όπως και η Όλγα Παπακυριακού που θα συντονίσει την εκδήλωση. Και η δικιά μας η Όλγα εδώ από το Επικοινωνία. Μπράβο. Βέβαια, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Ηρακλείου που μέσω αυτού έγινε η εκδήλωση και μέσω της αντιδημάρχου της κυρίας Σαϊβατζίδου. Είναι κάτι που πραγματικά και με συγκινεί και με ευχαριστεί και είναι κάτι που γίνεται στον τόπο μας. Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο εδώ του Ηρακλείου λοιπόν σας περιμένουμε, όπως είπαμε, το Σάββατο στις 7 για μια διαφορετικού τύπου παρουσίαση βιβλίου. Ναι, είναι αυτό που ξέρεις, ότι έχω μανία σε κάθε παρουσίαση να βάζω και ένα καινούριο στοιχείο. Και από ό,τι μας είπες τώρα, να κάνεις και κάτι καινούριο και ένα άλλο βήμα. Έτσι εγώ κατάλαβα. Καλά το κατάλαβες. Είδες. Εντάξει, τουλάχιστον μέχρι εκεί είπαμε, δεν θα πούμε παραπάνω. Τώρα δεν μπορώ όμως. Είπαμε θα μιλήσουμε μόνο για την παρουσίαση, γιατί ξέρω ότι θα κάνεις και μια. Θα κάνεις ή έκανες μια κουβέντα με την Όλγα? Όχι, έκανα. Έκανες. Έκανα. Με την Όλγα ήταν περισσότερο η φιλοξενούμενη μαζί με την Καλλιόπτη Γραμμένου ως αυλόγυρος. Παρουσιάσαμε αυτό που έχουμε τώρα 8 χρόνια. Και σε συνδυασμό με αυτά ήταν και το, αν θες, μέσα εισαγωγικά το βιογραφικό μας. Σήμερα, κυρία μου, είμαι αφιερωμένος. Ωραία, οπότε περιμένω να ακούσω τι είναι Κραυγές στην Παγωμένη Λίμνη. Κραυγές στην Παγωμένη Λίμνη. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με μυθιστόρημα, με θρίλερ, με αστυνομικό, αν θέλεις, δράμα, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Αλλά όλος ο κορμός είναι στημένος πάνω σε αυτό που λέμε τη ζήλια. Πώς την πολεμάμε, πώς την εξαφανίζουμε, πώς μπορούμε να την ξεφύγουμε. Για να την εξαφανίσουμε τελείως, το ξέρεις, είναι λίγο κομμάτι δύσκολο. Είναι ένα βιβλίο που ήρθε και έδεσε σε ένα μαγικό τόπο που είχα πάει πριν 2 χρόνια. Είναι ανάμεσα, είναι στο Λακωνικό κόλπο, ανάμεσα στο Γήθιο και στην Αερόπολη. Και εκεί ήρθε και κάθισε. Τι υπέροχα. Υπέροχα. Είναι φανταστικά. Εκεί γερολιμένες, και για αυτό δεν λες. Από εκεί. Όχι. Προχωράς λίγο, είναι άλλο. Λίγο πέρα. Ενώ εκεί την περιοχή. Αλλά πίστεψε με, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο και έχοντας πάει σε αυτή την περιοχή. Ναι, το κάνει εικόνα. Ναι, θα πω απλά ότι ο συγκεκριμένος κόλπος είναι μια φανταστική λίμνη. Και είναι θάλασσα. Το καλό είναι ότι η Ελλάδα έχει πολλή ιστορία. Έχει απίστευτη ιστορία αυτός ο τόπος. Έπιασε λίγο αρχαιότητα, λίγο ιστορία. Ήρθε και λίγο το ερωτικό που δεν μπορώ από αυτό. Μα τώρα πιάνεις έναν τόπο που είναι άγριος. Έχει μια άγρια ομορφιά. Κι όμως η σελίδα σου βγάζει μια ηρεμία. Τόσο γλυκή. Είναι αλήθεια αυτό. Μια ηρεμία. Εντάξει, έφυγε αβίαστα το κείμενο. Εκεί βέβαια που έγινε αλλαγή, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι το κομμάτι αυτό που λέμε. Αυτό το βιβλίο είναι βασισμένο στα λόγια ενός ανθρώπου που δεν έζησε τη ζωή. Έφυγε νωρίς από τη ζωή. Απλά το είναι μέσα από τα γραπτά του. Δίνει ένα στίγμα διαφορετικό για τη ζωή. Ήταν ένας ήρωας που δεν τον είχα φανταστεί, αλλά ήρθε και έδεσε αυτό που λέμε, επιτρέψε μου, κούμποσε με τη δομή της ιστορίας. Δεν θα σε αφήσει, όχι επειδή το έγραψα εγώ, δεν θα σε αφήσει ασυγκίνητο ως βιβλίο, η πλοκή.
Αξίζει να αναφέρω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά στο εξώφυλλο. Την έχει κάνει φωτογράφος, δεν την έχει κάνει γραφίστας. Είναι ο Αλεξάνδρος Χατζάκης, με μια περίεργη γραμματοσειρά. Ένα εξώφυλλο. Το οποίο, ναι, το σχολιάσαμε και εμείς εδώ. Είναι λίγο τελείως διαφορετικό εξώφυλλο. Έχει τα συνηθισμένα, τα κλισέ, ξέρεις, σχέδια, εικόνες. Θέλουμε λίγο το βιβλίο να έχει και λίγο αμεσότητα με τον συγγραφέα. Μπορεί να είναι κάποια προσωπική του φωτογραφία, μπορεί να είναι κάποια στιγμή που τον έχει σημαδέψει. Όταν δίνεις τον αναγνώστη κάτι, θες να δώσεις κάτι δικό σου. Δεν είμαι ούτε το εντυπωσιασμό με τον τίτλο, ούτε με το εξώφυλλο, ούτε με το πιστόφυλλο. Επιμέλεια κειμένου έχει κάνει συνάδελφος συγγραφέας η Μέρη Βούλγαρη, γιατί και πρέπει να ξεχωρίσουμε εδώ άλλο επιμέλεια κειμένου και άλλο η επιμέλεια, το γνωρίζει πολύ καλά, που το κάνει εκδοτικός οίκος. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και από εκεί και πέρα οι κριτές είναι οι αναγνώστες. Πάντα. Πάντα. Γιατί ήταν ο τόπος που σε οδήγησε σε αυτό το θέμα, ήταν το θέμα που το έχεις έτοιμο και απλά ήρθε και κούμπος, όπως είπαμε, στον τόπο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γράψεις, ουσιαστικά το θέμα, όπως είπαμε, της ζήλιας? Ναι, ήταν το θέμα, το είχα με την έννοια ότι ήθελα να γράψω κάτι βασισμένο, αν θέλεις, σε αυτό ότι η ζωή δεν μπορείς, μάλλον, να προσεγγίσεις τη ζωή. Δεν μπορείς να ρυθμίσεις. Εγώ, ας πούμε, αύριο θα κάνω αυτό. Αύριο. Ποιο αύριο? Είναι το σήμερα. Ας καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι σήμερα. Σχέδια ή μάλλον σκέψεις, το σωστό είναι σκέψεις, μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρεις αν θελοποιηθούν. Και δεν είναι ή το πάθει οτιδήποτε. Ναι, ζήσε τη ζωή σου όσο πιο καλύτερα μπορείς. Αυτό ήθελα να βγάλω. Ήρθαν τα κείμενα ενός του αγαπημένου Μανόλο στο βιβλίο, που έδεσαν σε αυτό ότι, κοίταξε, η ζήλια δεν είναι καταστροφή. Μπορεί να σε πάει σε κάτι άλλο, να γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου, τις αντοχές σου. Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, λέει, ευχαριστώ αυτούς που μου έδειξαν, μάλλον που δεν με εμπιστεύτηκαν, γιατί μου έδωσαν το δικαίωμα να διαβώ άλλους δρόμους. Εντάξει, είναι γεγονότα της καθημερινότητας, είναι στιγμές που τις ζούμε όλοι, και το φόβο και τον τρόμο και τη ζήλια και το μίσος και όλα, είναι ανθρώπινα. Δεν μπορείς να απομονώσεις κάτι. Το θέμα είναι πώς το διαχειριστείς. Ακριβώς. Και το θέμα είναι τι δύναμη έχεις να σταθείς υγιής απέναντι σε όλα αυτά. Τουλάχιστον σε αυτό το βιβλίο, πιστεύω, κλείνοντας αναγνώστης, θα δει ότι υπάρχει όχι θεία δίκη, όπως τη λέμε, έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει για όλους μας. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αυτό το τι σέρνεις. Τις σκιές, εντάξει, είναι τον πόη μας. Μεγάλη κουβέντα. Είναι. Δεν είπαμε τις εκδόσεις, συγγνώμη. Είναι εκδόσεις η Άβος. Είναι πολύ το 7ο βιβλίο που βγάζω με τις εκδόσεις. Η Άβος είναι μια απίστευτη συνεργασία. Ένας άνθρωπος που σέβεται τη δουλειά, δεν παρεμβαίνει στο κείμενο. Είναι ατόφιο. Όπως το γράφεις, το δίνεις. Εννοείται ότι θα υπάρχει η εικαστική, αν θες, μεσαγωγικά επιμέλεια. Μα το είπαμε αυτό, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι, όχι, δεν θέλω σκληρό τέλος ή δεν θέλω δολοφονίες, το ένα. Ο κάθε δημιουργός εκφράζεται όπως μπορεί. Και δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον. Μα δουλειά του συγγραφέα είναι να δημιουργεί κόσμους, εικόνες, χαρακτήρες. Ακριβώς. Και δουλειά του εκδότη είναι να τις παρουσιάζει στον κόσμο. Αυτό. Στον κόσμο. Τελείως. Τα υπόλοιπα όλα τα ενδιάμεσα είναι περιτά. Δεν είναι δικά μας πάντως. Και δεν γίνεται. Έτσι έπρεπε να γίνεται. Δεν γίνεται πάντα, βέβαια, δυστυχώς. Σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε περάσει, ας μην πούμε πόσα. Στην πορεία αυτών των βιβλίων όμως. Από την αθωότητα του πρώτου μέχρι σήμερα. Βλέπεις τα πράγματα να είναι έτσι, να είναι πιο κοντά στην αθωότητα και στην ρομαντική διάθεση του ξεκινάω να βγάλω ένα βιβλίο, το τρένο τότε, ή πλέον βλέπεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι αγχωτικά, είναι πιεστικά και όσο περνάμε, ας πούμε, είναι ακόμη πιο δύσκολο να φτάσει ένα βιβλίο στον αναγνώστη? Όχι, είναι αυτό που είπες το τελευταίο. Κρατάς τη μαγεία του παίρνω τότε ένα στυλό και ένα μολύβι και γράφω, σήμερα πληκτρολόγιο και οθόνη. Είναι το ρομαντικό ή το ένα το άλλο, πιστεψαμε, ρομαντικά είναι και τα δύο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φεύγει με το πέρασμα του χρόνου, φεύγει αυτό που λέμε ο ενθουσιασμός. Έρχεται η εμπειρία. Συγγνώμη, σε διακόπτω εδώ. Αυτό έχει να κάνει, όχι φαντάζομαι, με την συγγραφή αυτή καθ' αυτή, αλλά με όλα τα επιμέρους γύρω-γύρω από το βιβλίο, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι.
Γιατί εκεί... φαντάζομαι ότι η ανάγκη, η αγάπη και, και το δώσιμο που υπάρχει στη συγγραφή είναι ακριβώς το ίδιο από την πρώτη μέρα. Ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι πως αγαπάς κάποιον. Δίνεσαι. Δεν ζυγίζεις τι θα δώσεις. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έρχονται τα χρόνια. Βλέπεις ότι δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένος και αυτός ο χώρος. Ξέρουμε σε όλους τους χώρους ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και στον χώρο του βιβλίου το γνωρίζουμε πολύ καλά και εσύ με τις εκπομπές τόσα χρόνια. Και εγώ γράφοντας, έχοντας γράψει 8 βιβλία και με τη δημοσιογραφία, με όλα αυτά, είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το αθώο. Ενώ η δουλειά μας, πολύ σωστά είπες, ότι είναι του συγγραφέα να γράφει και μέχρι εκεί, ο συγγραφέας θα σου κάνει και το manager του ίδιου το βιβλίο. Θα κοιτάξει να σου βρει χορηγούς. Θα κοιτάξει να βρει σημεία πώλησης. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει ο μεγάλος εκδοτικός οίκος, και εκεί δεν είναι όλα ρόδινα. Εντάξει, σίγουρα παίζει το όνομα, σίγουρα παίζει το αναγνωστικό κοινό, σίγουρα παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι σε όλα αυτά, έχει το πόσο σέβεσαι τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης κατά μένα δεν είναι κάθε φορά που βγάζεις βιβλίο να δίνεις το ίδιο μοτίβο. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, εγώ μπορώ να γράφω μόνο αισθηματικό. Εντάξει, αισθηματικό κουράζει. Το έχεις πει και πρόπερση στην Άννα ότι κοιτάζω, πειραματίζομαι. Ναι, πειραματίζομαι. Από τη στιγμή που βγαίνει, βγαίνει. Με πρόλαβες τόσο αυτό που θα έλεγα και έτσι θα έκλεινα και την κουβέντα μας. Και δεν το λέω επειδή πραγματικά ξέρεις τα αισθήματα που τρέφω και το πόσο σε εκτιμώ, αλλά επειδή είναι πραγματικά αλήθεια και ξέρουν και οι φίλοι που με ακούνε τόσα χρόνια ότι ούτε κολακεύω, ούτε λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Είμαι πολύ φιδωλή σε αυτά που λέω, ότι στον Παύλο έχω δει... ίσως και τουλάχιστον από όσα έχω διαβάσει εγώ βιβλία από Έλληνες συγγραφείς, μια τεράστια διαφορά από το πρώτο βιβλίο μέχρι τώρα. Με εκπλήξει σε κάθε βιβλίο και είναι αυτό που λες, ότι είναι διαφορετικό, αλλά είναι ένα κλικ πιο πάνω. Δηλαδή, χωρίς να μειώνω το πρώτο βιβλίο που ξέρεις ότι το αγαπάω και πάρα πολύ εγώ. Αλλά... είναι παιδιά μου, δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις. Είναι όμως το ανέβασμα της σκάλας φαίνεται και αυτό δείχνει ότι δεν σταματάς μόνο στο να γράφεις, αλλά ότι ψάχνεις γενικότερα το πώς θα κινηθείς στον χώρο και θέλεις κάθε φορά να δίνεις κάτι καινούριο στον αναγνώστη. Ναι, πρώτον ότι δεν θέλω να εκθέσω τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης, μην ξεχνάμε, θα δώσει κάποια χρήματα να πάρει το βιβλίο. Δηλαδή ο Ανδρέας είναι ο μάγκας που τον κοροϊδεύει. Όχι, προσπαθώ, θα διαβάσω. Δεν γίνεται, μου κατέβηκε μια ιδέα. Ναι, αν δεν τη ζουμάρω, αν δεν βρω μέσα ποιες παραμέτρους μπορώ να βρω, αν αυτές δεν βάλω κάτω να δω υπάρχει κάτι από πίσω, τι θα δώσω στον αναγνώστη. Σε ευχαριστώ για αυτό που είπες, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι προσπαθώ σε κάθε βιβλίο να δώσω κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι ένα στοίχημα. Δεν ξέρεις αν θα σου καθίσει. Δεν έχει σημασία αυτό. Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Στο παιχνίδι. Και, εντάξει, και μέσα στο παιχνίδι είναι και κάτι να μην κάτσει. Προφανώς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ξέρεις, αρκετές φορές λένε πώς μπορείς και τα συνδυάζεις τη δημοσιογραφία με τη συγγραφή. Ναι, μεν είναι δύο τελείως διαφορετικά κομμάτια, αλλά τουλάχιστον η δημοσιογραφία σου δίνει αυτό την ξάστερη εικόνα. Ξέρεις τι έχεις. Εντάξει, από εκεί και πέρα έρχεσαι και το βάζεις μέσα σε ένα καλούπι και αρχίζεις βάζεις τα υλικά αυτά που θέλεις για να δώσεις και πάλι στον αναγνώστη. Αυτός είναι ο αποδέκτης. Ένα κείμενο που θα το αγαπήσει, θα του μείνει χαραγμένο στη μνήμη, γιατί του έμενε μία τάκα, γιατί του έμενε αυτό. Είναι μεγάλη απόλαυση να γυρίσεις μετά από χρόνια για σου είδες τι είπες νωρίτερα. Μου έχει μείνει το πρώτο. Πιτσιρικά στο τέτσι, στην αρχή της γνωριμίας μας. Ναι, έχει μείνει. Και όσοι έχουν διαβάσει το τρένο, λέει Παύλο, αυτό ήταν το αυθόρμητο. Ήταν αυθόρμητο. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα λογοτεχνικό. Ήταν αυτό που αισθανόμαι κατευθείαν συνέστημα στον κόσμο. Περνώντας τα χρόνια, είδες όμως ότι χρειάζονται κι άλλα. Έτσι για να έχεις ένα δομημένο κείμενο. Έτσι είναι. Είναι εξέλιξη. Τα πάντα εξελίσσονται. Ακριβώς. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι καλούμε όλους τους φίλους το Σάββατο στις 7 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Ηλέκτρας Αποστόλου. Είναι πολύ κοντά και για τους φίλους που δεν θα έρθουν από το Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ κοντά στο τρένο, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Όπου εκεί είπαμε, θα γίνει μια διαφορετική παρουσίαση του βιβλίου Κραυγές στην Παγωμένη Λίμνη. Μπορείτε να το βρείτε φυσικά στα βιβλιοπωλεία. Ήδη υπάρχει σε πολλά βιβλιοπωλεία. Αν μπείτε και φαντάζομαι στην ιστοσελίδα σου στο Παύλος Ανδρειάς, υπάρχει ούτως ή άλλως και εκεί φόρμα παραγγελίας. Δηλαδή πλέον
Είναι το ίντερνετ. Επειδή ακριβώς γι' αυτό το λέω, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Και θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία φυσικά στο βιβλίο. Καλό τάξιδο και ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αυτά που είπες. Πιστεύω ότι θα σε εκπλήξω ευχάριστα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να είσαι καλά, Παύλο. Και εγώ ευχαριστώ, Λίζα μου.